Μάλιστα. Καλώς την ναι. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε από ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Twitter και στο Telegram. Σε αυτό βλέπουμε καλομονταρισμένα πλάνα στα οποία ένας υπάλληλος της ρωσικής εταιρείας Gazprom κλείνει την στρόφιγγα φυσικού αερίου και το ψύχος απλώνεται πάνω από την Ευρώπη. Η Ευρώπη παγώνει. Σε αυτό ακούμε χαρακτηριστικά και ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο ανήκει στον Γιούρι Βίσμπορ. Είναι ένας τροβαδούρος και ηθοποιός ο οποίος μεσουρανούσε από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι και το 80, επί σοβιετικής εποχής λοιπόν, στο σοβιετικό μπλοκ. Ακούμε την εγγονή του να τραγουδά. Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο φέρεται να είναι παραγωγής της εταιρείας Gazprom, δεν υπάρχει στους επίσημους λογαριασμούς της, ωστόσο αναδημοσιεύεται και οι περισσότεροι χρήστες αναφέρουν ότι είναι δικό της. Το θέμα είναι ότι είναι ένα προπαγανδιστικό βίντεο που νομίζω ότι προκαλεί όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν ευθύνονται για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, έτσι. Και τώρα τον αειρωνεύεσαι. Εγώ θεωρώ πάντως ότι δεν είναι της Gazprom, αν μου επιτρέπετε, αλλά είναι ένα βίντεο που κάποιος θερμοκέφαλος ανέβασε. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στις δηλώσεις της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που έκανε ξανά λόγο για ένα κοινικό παιχνίδι του Βλάντιμιρ Πούτιν και για ένα τεστ ενότητας, το οποίο θα κληθούν να κερδίσουν οι Ευρωπαίοι και στους οποίους πιστεύει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα τα καταφέρουν. Και όλα αυτά τη στιγμή που στις Βρυξέλλες σβήνουν και γράφουν, προκειμένου να καταλήξουν σε αυτόν τον κοινό βηματισμό, ώστε η Γυραιά Ήπειρος να καταφέρει να θωρακιστεί ενεργειακά εν ώψη αυτού του πολύ δύσκολου χειμώνα. Βεβαίως, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ναι, για πες μας, γενικώς κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να τα δούμε και εδώ. Θα ξεκινήσουμε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε μία τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτ. Σε αυτήν λοιπόν την τηλεδιάσκεψη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ο γαλλογερμανικός άξονας έτσι να αναστηθεί, να ξαναέρθουν κοντά και να βοηθήσουν η μία χώρα την άλλη με ανταλλαγή φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια στιγμή ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τους Γάλλους να εξοικονομούν ενέργεια, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η καλύτερη ενέργεια είναι αυτή η οποία δεν καταναλώνεται, και όλα αυτά στη Γαλλία. Ενώ την ίδια στιγμή η Γερμανία εξακολουθεί να πιέζεται. Είδαμε πολλές διαδηλώσεις τη Δευτέρα σε Λειψία και Βερολίνο από ακροδεξιούς και αριστερούς να λένε χαρακτηριστικά ότι εμείς δεν θα πληρώσουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Σόλτς λοιπόν είναι με την πλάτη στον τοίχο. Την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός του συνασπισμός επίσης πιέζεται για να φέρει ένα νέο τέταρτο πακέτο. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πακέτο των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ανακουφιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα πυρηνικά εργοστάσια στη Γερμανία, όπως ήταν προγραμματισμένο, να κλείσουν. Και να κλείσουμε φέτος με αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Δεν θα κλείσουν φέτος τα συγκεκριμένα πυρηνικοί αντιδραστήρες. Θα παραμείνουν δύο σε λειτουργία ως εφεδρεία ουσιαστικά για την ηλεκτρική ενέργεια. Ακούσαμε τις χαρακτηριστικές δηλώσεις από τον πράσινο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Χάμπε. Που ουσιαστικά αδειάζει και τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Εγώ θέλω να μάθω πρασίνων. Τι θα κάνουν οι Ιταλοί με τα μακαρόνια και το νερό στην κατσαρόλα. Μπορείς να μας πεις. Παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα ο Ιταλικός Τύπος δημοσιεύει μία σειρά από συμβουλές, τις οποίες αναμένεται να μάθουμε τις επόμενες ημέρες από την απερχόμενη Ιταλική κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκη. Ανάμεσα σε αυτές τις συμβουλές είναι λοιπόν να μην χάνουν χρόνο οι Ιταλοί κάνοντας ντους, αλλά να μπαίνουν και να βγαίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να βάζουν πλυντήριο μονάχα όταν αυτό θα είναι γεμάτο και φυσικά όταν είναι να βράσουν μακαρόνια, να περιμένουν να βράσει το νερό, να πετάξουν τα μακαρόνια και να απομακρύνουν την κατσαρόλα από τη φωτιά. Στα πλάνα μας βλέπουμε. Και να κρατήσουν το νερό για να κάνουν μπάνιο. Θα είναι και ζεστό. Στα πλάνα μας βλέπουμε συνταξιούχους και ανέργους οι οποίοι έκαψαν λογαριασμούς, φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας στην Νάπολη πριν από λίγες ημέρες, την Δευτέρα. Χαρακτηριστικά λένε ότι δεν έχουμε λεφτά και δεν θα έχουμε λεφτά για να ταΐσουμε τα παιδιά μας, τονίζοντας ότι ακόμα και τα φρούτα είναι πλέον ένα είδος πολυτελείας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μακαρόνια. Εντάξει, αυτό με το πλυντήριο είναι φυσιολογικό. Τώρα με το μακαρόνι, είναι λίγο υπερβολικό. Αλλά θα το συνηθίσουμε. Μακαρόνι γίνεται al dente. Άρα, σε δύο-τρία λεπτά είναι έτοιμο. Δίκιο έχεις. Τώρα, αν είναι λίγο πιο σκληρό, υπάρχουν μασέλες. Θα το μασίσουμε.